νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική συγκυρία, ένα μεσογειακό φεστιβάλ, ένα μεσογειακός φεστιβάλ με ήχους από όλη τη Μεσόγειο και από την Ελλάδα, αλλά και από τις αραβικές χώρες και από την Ιταλία. Ένα τέτοιο φεστιβάλ λοιπόν να συνδυαστεί με μια ραδιοφωνική εκδοχή του, η φωνή της Ιτίας να φτάσει όπως ο μακρύτερα γίνεται. Αυτό λοιπόν συνέβη. 850.000 περίπου ακροατές μέσω των συνεργαζόμενων σταθμών, κυρίως το 105,5 στο κόκκινο, ήταν αυτοί που άκουσαν το φεστιβάλ, άκουσαν για το φεστιβάλ, άκουσαν τον παλμό του φεστιβάλ και άκουσαν και τα μηνύματα του φεστιβάλ. Μηνύματα αλληλεγγύης, μηνύματα ειρήνης. Η πόλη της Ιτίας και οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν είπαν ένα μεγάλο όχι στα δράματα που συντελούνται αυτή τη στιγμή στις γειτονικές χώρες και στη δική μας ενδεχομένως, αλλά είπαν και ένα μεγάλο ναι σε μια Μεσόγειο ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας. Τίποτα, τελειώνουν οι μουσικές και είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι που τελειώνουν. Πολύ χαρούμενοι βέβαια που καταφέραμε και φέτο και το κάναμε πραγματικότητα. Επιτέλους, ακούσαμε τη Ιτία να εκπέμπει από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από δύο μέρη του εξωτερικού. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Να είστε καλά που ήσασταν κοντά μας, να είναι καλά όλος ο Ιτιακός λαός που ήταν κοντά μας και ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και πάλι του χρόνου.